Το marketing είναι φιλοσοφία, ένας ολόκληρος τρόπος σκέψης που αυξάνει το ενδιαφέρον των πελατών σας για την επιχείρηση, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. Το marketing για μένα είναι μία τέχνη. Μία τέχνη η οποία απαιτεί πολλές προσλαμβάνουσες και συνδυάζει εμπειρία, διορατικότητα, αντίληψη. Παρ' όλα αυτά όμως χρειάζεται ένα ακαδημαϊκό υπόβαθρο για να γνωρίσουμε πώς ακριβώς λειτουργεί ο μηχανισμός του marketing και της επικοινωνίας. Και αυτό το υπόβαθρο μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα το προϊόν ή την υπηρεσία ή την επιχείρηση στην οποία θέλουμε. Το marketing απαιτεί συνδυασμό πολλών παραμέτρων. Σίγουρα το marketing μιας επιχείρησης δεν είναι μόνο η διαφήμισή της. Αν ρωτήσουμε κάποιον τι έρχεται στο μυαλό του όταν ακούει τη λέξη marketing, θα σου πει διαφήμιση. Στην πραγματικότητα, το marketing δεν είναι διαφήμιση. Το marketing είναι συνδυασμός. Ένας συνδυασμός 7 διαφορετικών πραγμάτων. Στη βιβλιογραφία θα το βρείτε ως 7 P's ή 4 P's του marketing, φυσικά. Υπάρχει διαφορά μεταξύ προϊόν και υπηρεσία, αλλά πλέον όταν πουλάμε ένα προϊόν, το πουλάμε μέσα από το πλαίσιο μιας συνολικής εμπειρίας. Άρα, εγώ θα σας μιλήσω σαν να είναι και το προϊόν μια υπηρεσία. Άρα, έχουμε 7 P's. Product. Price, place, promotion, physical evidence, people και processes. Θα τα αναλύσουμε όλα ένα-ένα. Product, προϊόν ή υπηρεσία. Έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το οποίο παρέχουμε. Συσκευασία, είδος, συστατικά. Αυτό έχει να κάνει με το προϊόν. Επιλογή του marketing είναι αυτό. Ποιο προϊόν ή υπηρεσία θα δημιουργηθεί έτσι ώστε να καλύψει την ανάγκη που υπάρχει έξω στην αγορά. 2. Price, τιμή. Το πόσο θα στοιχήσει στον πελάτη ή στον καταναλωτή ένα προϊόν ή μια υπηρεσία είναι επιλογή του marketing. 3. Place, διανομή. Πώς θα φτάσει το προϊόν ή υπηρεσία στον πελάτη. Αν θα κάνουμε e-shop ή όχι, αυτό είναι μια απόφαση του marketing. Promotion. Εδώ λοιπόν είναι η διαφήμιση και όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε online και offline για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το προϊόν ή την υπηρεσία μας. People. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία της πώλησης. Είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να απογειώσουν ή να καταστρέψουν την αγοραστική εμπειρία. Processes, οι διαδικασίες. Από τη στιγμή που θα καλέσει κάποιος την επιχείρησή μας και θα ακούσει το ηχητικό μήνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα αγοράσει ξανά, όλες οι διαδικασίες παίζουν και αυτές το ρόλο τους και είναι απόφαση και επιλογή του marketing. Και τέλος, το physical evidence, το φυσικό σημείο. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Πώς θα είναι διακοσμημένο έτσι ώστε να ενισχύει την αγοραστική καταναλωτική εμπειρία. Μιλάμε λοιπόν για 7 διαφορετικούς παράγοντες. Άρα εδώ ίσως έχετε ακούσει τη λέξη μείγμα marketing. Η δουλειά ενός marketeer είναι να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ αυτών των 7 αξώνων. Να δημιουργήσει λοιπόν το σωστό μείγμα marketing. Σκεφτείτε όπως φτιάχνουμε ένα κέικ. Βάζουμε συγκεκριμένη ποσότητα συστατικών. Αν πειράξουμε ένα συστατικό, βάλουμε για παράδειγμα τη μισή ζάχαρη, το κέικ δεν θα πετύχει. Τι πρέπει να κάνουμε? Να προσαρμόσουμε και τα υπόλοιπα συστατικά έτσι ώστε να βρεθεί η σωστή ισορροπία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν η Ελλάδα είχε οικονομική κρίση, οι περισσότεροι επιχειρηματίες τι έκαναν? Μείωσαν αυτόματα τις τιμές που πουλούσαν έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τους πελάτες, τους καταναλωτές να αγοράσουν. Αυτό όμως δημιούργησε μια ανισορροπία στο μείγμα marketing, με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να οδηγηθούν εκτός αγοράς. Τι έπρεπε να κάνουν? Ναι, να μειώσουν την τιμή, αλλά να προσαρμόσουν και τους υπόλοιπους άξονες έτσι ώστε να έρθουν να συναντήσουν τη νέα τιμή που έχουν ορίσει. Υπάρχει ένα βασικό ερώτημα που πρέπει να σας προβληματίζει. Γιατί να επιλέξει ο πελάτης εσάς και όχι τον ανταγωνιστή σας? Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό σημείο στο marketing κάθε επιχείρησης είναι η απάντηση σε ένα ερώτημα. Γιατί να επιλέξει εμένα ο πελάτης και όχι τον ανταγωνιστή μου? Αυτό είναι και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι οτιδήποτε διαφοροποιεί τη μία επιχείρηση από την άλλη. Και όσο μοναδικό είναι αυτό και δύσκολα αντιγράφεται, τόσο μεγαλύτερη βιωσιμότητα και διάρκεια ζωής δίνει στην επιχείρηση. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η πρώτη αεροπορική εταιρεία που δημιούργησε ένα πρόγραμμα πιστότητας με πόντους κάθε φορά που πετάς ήταν η American Airlines. Όντως, το πρόγραμμα αυτό, όταν το έβγαλε στην αγορά για πρώτη φορά αυτή η αεροπορική εταιρεία, λειτουργήσε ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και οι επιβάτες επέλεγαν αυτή την αεροπορική για να πάρουν τα προνόμια.
Πολύ σύντομα όμως το πρόγραμμα αυτό υιοθετήθηκε και από άλλες αεροπορικές εταιρείες και έτσι έπαψε να αποτελεί πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μίας μόνο αεροπορικής εταιρείας. Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να έχει νόημα πρέπει να πληρεί τρεις συνθήκες. Νούμερο ένα, να είναι φυσικά μοναδικό. Το δεύτερο είναι να ξέρει ο πελάτης ότι θα το βρει μόνο σε σένα. Και το τρίτο, να αγγίζει το συναίσθημά του. Το marketing είναι απαραίτητο για κάθε επιχείρηση. Το marketing κάνει γνωστή την επιχείρηση στους πελάτες και προετοιμάζει το δρόμο για τις πωλήσεις. Για να επιλέξουμε τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε για το marketing της επιχείρησής μας, πρέπει να συνδυάσουμε πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι ο κύκλος ζωής της επιχείρησης. Η επιχείρηση, το προϊόν, όπως και ο άνθρωπος, έχουν ένα κύκλο ζωής. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι επιχειρήσεις λοιπόν ξεκινούν με το πρώτο στάδιο που είναι η εισαγωγή. Η εισαγωγή στην αγορά. Καταλαβαίνετε ότι μια επιχείρηση που μπαίνει για πρώτη φορά σε μια αγορά είναι σαν ένα αεροπλάνο που απογειώνεται. Ανάβουν και οι τέσσερις τουρμπίνες. Άρα θέλει ισχύ. Θέλει ενέργεια, άρα θέλει μεγάλη επένδυση στο μάρκετινγκ. Το επόμενο στάδιο είναι η ανάπτυξη. Αρχίζουμε και εδραιωνόμαστε στην αγορά. Εμφανίζονται και άλλοι ανταγωνιστές όμως. Άρα πρέπει να επιταχύνουμε για να κερδίσουμε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Αμέσως μετά μπαίνουμε στην φάση της ωριμότητας, όπου πλέον έχουμε κερδίσει το πελατολογιό μας, κερδίζουμε από οικονομίες κλίμακος, παρόλα αυτά όμως αρχίζουν και εμφανίζονται νέοι, πιο φρέσκοι ανταγωνιστές. Εδώ, σαν επιλογή marketing, τι πρέπει να κάνουμε, να διατηρήσουμε το πελατολογιό μας όσο περισσότερο μπορούμε, χωρίς απώλειες. Μετά μπαίνουμε σε ένα στάδιο που λέγεται στάδιο παρακμής, όπου οι ανταγωνιστές κερδίζουν έδαφος και αρχίζουμε και χάνουμε σιγά σιγά το πελατολογιό μας και βλέπουμε μείωση στο τζίρο μας. Εδώ έχουμε δύο επιλογές. Ή να κάτσουμε αδρανείς, άρα σύντομα η επιχείρησή μας θα οδηγηθεί σε αυτό που ονομάζουμε στάδιο θανάτου, ή να καινοτομήσουμε και να αναγεννηθούμε και να ξαναμπούμε στο πρώτο στάδιο που είναι η εισαγωγή. Να θυμάστε ότι τα στάδια αυτά δεν ορίζονται βάσει χρόνου, αλλά βάσει χαρακτηριστικών. Και αν εντοπίσετε σε ποιο στάδιο του κύκλου ζωής της επιχείρησης βρίσκεται η δική σας επιχείρηση, θα μπορέσετε να προσδιορίσετε και ποια κατεύθυνση να ακολουθήσετε στο μάρκετινγκ. Το πιο σημαντικό σε κάθε επιχείρηση είναι ο ορισμός του πελάτη της. Αυτός θα μας προσδιορίσει και την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Το τελευταίο πράγμα στο οποίο θέλω να σας ευχηθήσω την προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με το marketing της επιχείρησής σας είναι ο προσδιορισμός του κοινού στόχος, δηλαδή του target group. Σε ποιον απευθύνεστε? Αυτή είναι μια ερώτηση της οποίας η απάντηση φαντάζει πάρα πολύ απλή, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όσο πιο συγκεκριμένοι είστε, τόσο μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας θα έχετε στο marketing σας. Αν ξέρουμε σε ποιον θέλουμε να μιλήσουμε, θα μιλήσουμε στη γλώσσα του. Ξέρουμε πού θα τον βρούμε. Και αυτό βέβαια θα μας βοηθήσει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο αποδοτικοί και θα μειώσει πολύ τις δαπάνες marketing. Σε μια καταναλωτική επιχείρηση μας ενδιαφέρουν δημογραφικά στοιχεία, ηλικία, φύλο, περιοχή, αλλά και ψυχογραφικά, στάσεις, αντιλήψεις, απόψεις πάνω στο προϊόν ή την υπηρεσία μας. Σε μια βιομηχανική αγορά, B2B δηλαδή, μας ενδιαφέρουν άλλα στοιχεία όπως μέγεθος επιχείρησης, τζίρος, γεωγραφικός προσδιορισμός. Συμβουλή μου είναι να γράψετε σε ένα χαρτί ποιο είναι το target group σας. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να κάνετε εστιασμένες δράσεις. Κλείνοντας, να θυμίσω ότι το marketing είναι εντάσεως επένδυσης. Δεν υπάρχει no budget marketing. Χρειάζεται μια επένδυση η οποία θα επιστρέψει πίσω στην επιχείρηση. Είμαι ο Θέμης 41, σύμβουλος marketing και έχω 22 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της επιχειρηματικότητας. Το marketing θα αναπτύξει έξυπνα την επιχείρησή σας.